Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε ένα πολύ συγκινητικό email σήμερα. Ο φίλος που το έστειλε έγραψε γράμμα σε μια φανταστική μητέρα. Αγαπημένη μου Θέκλη, αγάπη μου. Από τότε που ανακάλυψα το κανάλι σου στο YouTube, έχω εθιστεί με τα vlogs σου, τα οποία τα έχω σαν παρηγοριά, σαν γονική φροντίδα στην απελπισία που αισθάνομαι τον τελευταίο και όχι μόνο καιρό. Καλύτερα όμως ο εθισμός στη ψυχοεκπαίδευση παρά ο εθισμός σε κακοποιητικές σχέσεις. Συμφωνώ μαζί σου. Καλύτερα να επενδύουμε χρόνο και ενέργεια στο να ψυχοεκπαιδευόμαστε, να διαβάζουμε ψυχοεκπαιδευτικά βιβλία, να ακούμε ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο, να παθιαζόμαστε με την ψυχολογική μας θεραπεία, την ψυχολογική μας εκπαίδευση, την ψυχική μας ανάπτυξη, παρά να αφιερώνουμε όλο αυτό τον χρόνο σε σχέσεις, και προβληματικές. Η φωνή σου μου έχει γίνει οικία. Σε νιώθω δικό μου άνθρωπο, αγάπη μου. Με έχει βοηθήσει να ξεδιαλύνω τις βασικές μου ανάγκες και να θέλω με ζήλο να τις δουλέψω σε ατομική θεραπεία. Μπράβο, το πιέσαι στο μήνυμα. Πρέπει να κάνουμε και ψυχοθεραπεία, όχι μόνο ψυχοεκπαίδευση. Βασική εφορμή για να σου γράψω ήταν το vlog αν και οι δύο γονείς είναι ενάρκηση, για τον έναν τον πατέρα μου είναι πιο σαφές. Ένα ανέσθητο κακοποιητικό τέρας που κατέστρεψε την παιδική και φιβική μου ηλικία εξαιτίας της παράλογης ανέτιας, λεκτικής, σωματικής και συναισθηματικής βίας που ασκούσε πάνω μου. Αγάπη μου, καμία βία δεν είναι λογική και καμία βία δεν έχει αιτία άλλη παρά την κακοποιητικότητα και τον αρκισισμό του ανθρώπου που εξασκεί τη βία. Δεν θυμάμαι ούτε μια όμορφη στιγμή κοντά του. Οι συναισθηματικές και όχι μόνο ανάγκες μου θάφτηκαν κάτω από το μένος του. Το αποτέλεσμα είναι ότι ακόμα και σήμερα κάποιες φορές δυσκολεύομαι να αναγνωρίσω αμέσως μια κακοπιτική συμπεριφορά. Ενίοτε αργώ να κατανοήσω τι με ενόχλησε ή αργώ να ανταποκριθώ σε αυτό που με ενόχλησε. Μάλλον λειτουργώ με το τελευταίο F, δηλαδή συρρυκνώνομαι. Είσαι καλό μαθητή. Έχει μάθει τα 4F, του τέσσερι πρωτόγονου βασικού μηχανισμού άμυνα που περιγράφει ο Πιτ Γόλκερ στο βιβλίο του για την αποθεραπεία από τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρε, το φόν, που σημαίνει συρρυκνώνομαι και που αυτός ο πρωτόγωνος μηχανισμός άμυνας είναι και πρόδρομος της συνεξάρτησης. Εδώ και πολλά χρόνια έχω αναγνωρίσει ότι δεν αγαπώ τον πατέρα μου. Αποκαλυπτικό για μένα ήταν βίντεο που έκανες με τον κλινικό ψυχολόγο για τον διαστραμμένο ναρκιστο σε μια σχέση, ναι, με τον Χάρη τον Βασιλιάδη, διαστραμμένος ναρκισιστής. Το πρώτο άτομο που μου ήρθε στο μυαλό ήταν ο πατέρας μου και παρατήρησε ότι διαθέτει τα περισσότερα αν όχι όλα χαρακτηριστικά. Είναι και textbook αυτή η ναρκίση ρε παιδί μου. Τα έχουν όλα, καρμπών. Και είναι και όλοι του καρμπών. Ο ένα καρμπών με τον άλλο. Και αυτό είναι πολύ ολδινηρό, αλλά ξεκάθαρο. Μα βοηθάει πάρα πολύ να ξεκαθαρίζουμε τι ακριβώ συνέβη και στην ιστορία τη ζωή μα. Και είναι εμένα οδυνηρό να παραδεχτούμε και να δούμε ξεκάθαρα ότι ο πατέρα μα ήταν ναρκιστή, αλλά αυτή η καθαρότητα το ότι το βλέπουμε μας βοηθάει απίστευτα με τη ψυχοθεραπεία μας και την ανάρρωσή μας. Εσύ όμως εννοείς εδώ πέρα ότι ήταν ξεκάθαρο πως ο πατέρας σου ήταν άρκησος. Λιγότερο ξεκάθαρη υπήρξε συμπεριφορά της μητέρας μου. Πιο ευγενική, πιο ήρεμη, πιο περιποιητική, παρενέβαινε πυροσβεστικά και πρόσκαιρα όταν τύχαινε να είναι παρούσα σε μια προφανή κακοποίηση. Άλλες φορές όμως μπορεί να έβρισκε και αστεία τη συμπεριφορά του. Για παράδειγμα, με υποτιμούσε ή με ανάγκαζε να τρώω τα απέσια φαγητά που μαγείρευε, έστω και αν έπρεπε να κάτσω στο τραπέζι δύο ώρες. Πολλές φορές χαζογέλαγε σαν να μην συμβαίνει κάτι, σαν να διασκέδαζε. Σαδισμός, αγάπη μου. Σαδισμός είναι αυτό. Να διασκεδάζεις με τον πόνο που βιώνει το παιδί σου. Γενικά υποχωρούσε και προσαρμοζόταν ή υπηρετούσε τις παράλογες απαιτήσει του οι οποίες αφορούσαν τη βολή του. Άλλες φορές τον χρησιμοποιούσε ως φοβητρό. Σίγουρα τον δικαιολογούσε και συνεχίζει να το κάνει λέγοντας ότι είναι ένας καλός άνθρωπος που προσέφερε. Ακαλά. Για μένα αυτό σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει ότι ο ίδιος ήταν ένας απρόσιτος και βίαιο θεσμοφύλακα και το πατρικό μου ένα πάρκινγκ φύλαξη για όση ώρα η μητέρα μου εργαζόταν. Ο πατέρα μου δεν εργαζόταν από επιλογή, μάλιστα. Θυμάμαι κάθε μήνα να τον κάνει κατάθεση χρημάτων στο τραπέζι, καθώ ο ίδιο διαχειριζόταν τα οικονομικά τη οικογένεια. Αυτό δεν δούλευε, δούλευε η μάνα σου και του έδινε τα λεφτά και τα διαχειριζόταν αυτό, αλλά ήταν πολύ καλό γιατί προσέφερε. Και εφόσον δεν εργαζόταν από επιλογή και καθόταν στο σπίτι, όπου ήταν parking φύλαξη δικό σου, είχε άπλε το χρόνο να σε κακοποιεί την ώρα που η μάνα σου εργαζόταν. Ωραίε δυναμικέ. Αντιλαμβάνεσαι ότι και η μητέρα σου είναι εξίσου άθλια. Λυπάμαι που το λέω, λένε και η μητέρα σου άθλια. Η, πολυδιαφημι... η, πολυδιαφημισμένη αγάπη της μητέρας μου σημαίνει υπέρμετρη υπερπροστασία, αδιάκριτος έλεγχος, θανάτωση κάθε πρωτοβουλία κατά πίεση. Ένιωθα διαρκώ στο σπίτι ένα ασφιχτικό κλειό. Βίωνα παράλογη βία, ανασφάλεια, έλλειψη συνεννόηση και εμπιστοσύνη. Ήμουν στο στρεφέ, παιδί. Αισθανόμουν μόνο και φοβισμένο. Ζήλευα και στενοχωριό μου που δεν γεννήθηκα σε ένα άλλο σπίτι, που δεν ήμουν σαν τα άλλα παιδιά, πιο ελεύθερο, πιο αυθόρμητο, πιο αγαπητό. Αγάπη μου, πώ να είσαι ελεύθερο και αυθόρμητο, αν έχει Τέτοιου τέτοιους φόβους μέσα στο σπίτι. Πραγματικούς φόβους γιατί πραγματικά σε κακοποιούσαν και ο ένας και ο άλλος. Και η μετρή υπερπροστασία πάλι κακοποίηση είναι. Και αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ήσουν αγαπητός. Σημαίνει ότι αυτοί ήταν μισάνθρωποι αλλά δεν μπορούσες να το καταλάβεις ως παιδί. Ω παιδί και ω έφηβο, δεν με πήγαν ποτέ σε καμία δραστηριότητα εκτό σχολείου, για παράδειγμα, αθλητική δραστηριότητα, τέχνη ή γλώσσα. Εξαίρεση ήταν τα φροντιστήρια και τα ιδιαίτερα στο γυμνάσιο και λύκειο που αφορούσαν τα μαθήματα του σχολείου. Μοναδική μου διέξοδος ήταν η τηλεόραση και λίγες ώρε παιχνιδιού στην πιλωτή της πολυκατοικία με παιδιά τη γειτονιά. Και σε αυτά η παρέμβαση τους ήταν καταστροφική. Θυμάμαι όταν πήγε ένα γυμνάσιο, ο πατέρα μου αφαίρεσε από τι συχνότητε τη τηλεόραση στο μουσικό κανάλι MTV γιατί όπως είπε έβαζε μουσική για αλήτες. Αναρωτιέμαι τι αλήτικο είχε ο Μάικλ Τζάκσον και η ε, ο αλήτης βλέπει παντού αλήτες. Γιατί ο πατέρα σου ήταν αλήτης. Ή όταν ως παιδί έπαιζα με τα παιδιά της γειτονιά, πάντα με διέκοπταν και φώναζαν να ανεβαίνω νωρίτερα για φαγητό. Ντρεπόμουν για αυτού. Τι άσχημο συνέστημα είναι αυτό ένα παιδί να νιώθει ότι η οικογένεια του είναι παράξενη, ότι είναι διαφορετική από τις άλλες οικογένειες, ότι οι γονείς του επεμβαίνουν, παρεμβαίνουν, τον τροπιάζουν συνεχώς, πώς να κοινωνικοποιηθεί, πώς να έχει αυτοκτιμήσει ένα τέτοιο παιδί. <Και> μέχρι και την τρίτη ηλικίου δεν είχα δικαίωμα να πάω ούτε μια βόλτα μέχρι την πλατεία της περιοχής. Όταν άλλοι συμμαθητές μου έρχονταν με μηχανή στο σχολείο, είχαν σχέσεις, έβγαινα με φίλους ή έστω επισκέπτοντας σπίτια φίλων. Δεν κατάλαβα ποτέ το γιατί αισθανόμουν πάντα παράτερο και απομονωμένο. Αυτέ οι οικογένειε είναι αρκιστικέ. Έχουν και την τάση να αποξενώνουν τα θύματα του από τον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο. Τι σου λέει, Άμα τον αφήσουμε αυτό να βγει έξω, θα δει πώ περνάνε τα άλλα παιδιά και θα πάρουν τα μυαλά του αέρα και θα ζητάει και αυτό αυτά που εμεί δεν του δίνουμε. Αισθανόμουν πάντα παράτερο και απομονωμένο και στο σπίτι και στο σχολείο. Στο Λύκειο η μητέρα μου με πίεζε αφόρητα να διαβάζω για τι Πανελλήνιες Καθώ, όπω ανέφερε, δεν θα ήταν σωστό το πρώτο παιδί να σπουδάζει και το δεύτερο εγώ να μην έχει πτυχίο. Μάλιστα. Κι όμω η μητέρα μου ήξερε ποιο είναι το καλό μα. Όταν ενηλικιώθηκα, ω εκ θαύματο, θυμήθηκε ότι πρέπει να αρχίσω γυμναστήριο, αγγλικά ή και άλλε εκπαιδεύσει. Άρχισε να μου δίνει χαρτζηλίκη για να βγαίνω με φίλου. Πλήρωσε για τι σπουδέ μου. Παράλληλα όμω ήταν και είναι ήπουλα ελεγκτική και αδιάκριτη. Παραδείγματο χάρη, στην εφηβεία μου παρακολουθούσε τα τηλεφωνήματα που είχαμε έναν φίλο και συμμαθητή στο σταθερό τηλέφωνο. Ή έψαξε και διάβασε στα κρυφά ένα ημερολόγιο που κατέγραφα την κακοποιητική συμπεριφορά τους και το πόσο άσχημα περνούσα. Όταν μου το είπε, το ύφο τη ήταν επικριτικό και όχι απολογητικό, με αποτέλεσμα να ντραπώ και να το σκίσω. Αναρωτιέμαι αν αλλάζει ο άνθρωπος Αφού έπειτα από 25 χρόνια με έκανε να αισθανθώ πολύ άσχημα όταν κάλεσε ένα γιατρό χωρίς να με ενημερώσει για το να, να το ρωτήσει αν βρίσκομαι στο ιατρείο του. Ακαλά. Και αυτό επειδή θα πήγαινα μετά το γιατρό στο πατρικό μου για φαγητό και δεν είχα απαντήσει τις κλήσει της στο κινητό. Τελικά δεν πήγα και την μπλόκαρα για μια εβδομάδα στο κινητό. Για μια ζωή πρέπει να την μπλοκάρεις. Το αποτέλεσμα ήταν να έρθει και να μου χτυπάει τα κουδούνια με κλάματα και αστείε δικαιολογίε. Το στενάχωρο σε όλο αυτό είναι ότι ακόμα και συνθεραπευόμενα άτομα κάνουν ομαδική θεραπεία, έλεγαν ότι οι συμπεριφοράτες μπορεί να είναι αποτέλεσμα ανησυχία και ενδιαφέροντος. Εδώ θέλω να πω ότι εγώ είμαι πολύ προσεκτική με το ζήτημα τη ομαδική ψυχοθεραπεία και θεωρώ ότι όταν γίνεται ομαδική ψυχοθεραπεία πρέπει ο ψυχολόγος ή οι ψυχολόγοι που συντονίζουν την ομάδα ομαδικής ψυχοθεραπείας να είναι σε εγρήγοση ούτω ώστε όταν ένας συνθεραπευόμενος λέει κάτι τέτοιο δικαιολογεί την αρκισιστική κακοποίηση που έχει δεχθεί από το γονιό το άλλο μέλος της ομάδας να επεμβαίνουν, να παρεμβαίνουν και να λένε Όπω και να έχει, αυτή τη στιγμή δεν δικαιολογεί το θήτη για το τράβα που προκάλεσε στο θύμα. Προσοχή με τι ψυχοθεραπευτικέ ομάδε. Πολύ προσοχή. Πρέπει να είναι σε εγρήγορση και επιφυλακή ο θεραπευτή ή οι θεραπευτέ. Καλύτερα να είναι δύο θεραπευτέ αντί ένα σε μια ομαδική ψυχοθεραπεία. Και θέλει πάρα πολύ προσοχή. Πάρα πολύ προσοχή. Πάρα πολύ προσοχή. Γιατί επανατραυματίζεσαι εδώ πέρα. Γι' αυτό έγραψε προηγουμένω θέλω να κάνω ατομική θεραπεία, γιατί τα βλέπει αυτά στην ομαδική. Ένιωθα και νιώθω απελπισμένο. Εν τω μεταξύ, να πω ότι το... δεν απαντάει το τηλέφωνο το παιδί μου και εγώ ανησυχώ, μήπω έπαθε κάτι και παίρνω το γιατρό. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει να είσαι γύρω στα 35-40 τώρα. Μένα τα παιδιά μου είναι πολύ νεότερα από σένα. Ο γιος μου θα γίνει 26 τώρα και η κόρη μου είναι 23. Δεν παίρνω τηλέφωνα άλλους ανθρώπους να ρωτήσω για αυτούς. Αν, το πάρω, αν τους πάρω τηλέφωνο και δεν απαντήσουν, αφήνω ένα μήνυμα και λέω σε παρακαλώ όταν μπορέσει πάρε με. Δηλαδή σε καμία περίπτωση δεν θα το έκανα αυτό. Και ξέρεις θα σκεφτόμουν θα κάνω το παιδί μου ρεζίλι, θα το προσβάλλω, θα το ενοχλήσω και θα αντιδράσει το παιδί μου προς εμένα. Με το δίκιο του. Ενώ αυτή έκανε την κακία που έκανε, παρενέβη που παρενέβη και μετά ήρθε να σου, να σου κάνει και stalking στο σπίτι σου. Αχ, δεν μπορώ. Και οι άλλοι σου λέγαν ότι αυτό μπορεί να είναι αποτέλεσμα ανησυχία και ενδιαφέροντο. Ελεγκτικότητα αποτέλεσμα είναι. Όχι ανησυχία και ενδιαφέροντο. Ελεγκτικότητα. Και πλήρου έλλειψη ενσυναίσθηση. Ένιωθα και νιώθω απελπισμένο. Κατάλαβα ότι η πηγή του κακού είναι διπλή, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό για να κατευνάσει το θυμό και τη θλίψη μου. Αισθάνομαι ότι αρχηγό και τροφοδότης ήταν και είναι η καλή εντό εισαγωγικών και συναισθηματική εντό εισαγωγικών μητέρα μου. Όπω η ίδια χαρακτηρίζει τον εαυτό τη. Λοιπόν, πραγματικά είναι πολύ ανησυχητικό να ακούσει έναν άνθρωπο να λέει: Εγώ είμαι καλό και συναισθηματικό άνθρωπο. Για να έχει την ανάγκη να το πει, σημαίνει ότι δεν είναι και το λέει για να το πιστέψει και ο ίδιο και οι άλλοι. Αυτό που άργησα να καταλάβω είναι πόσο ανθεκτικέ είναι οι αόρατε κλωστέ που με τραβούν πίσω. Έχω καταφέρει να κρατήσω μια απόσταση, αν και αισθάνομαι ότι δεν είναι αρκετή. Να no contact, εντελώ όμω. Οτιδήποτε και να μου πει μπορεί να μου προκαλέσει θυμό Κάτι που διαισθάνομαι ότι δεν την απασχολεί καθόλου Αυτό που πρέπει να σε απασχολεί εσένα όμως Είναι ότι αυτή, αυτές οι επαφές που έχεις μαζί της Σου προκαλούν επανατραυματισμούς Και σου προκαλούν συναισθηματικέ αναδρομές Αυτό πρέπει να σε απασχολεί Όχι να σε απασχολεί Αν απασχολεί τη μάνα σου αν ή όχι Δυστυχώ έχω κάποια οικονομική εξάρτηση, ένα εισόδημα από κάποιο οικογενειακό οίκημα που με βοηθά να συμπληρώνω στι καθημερινέ μου ανάγκε. Πρέπει να δει ή θα το έχει ήδη δει το βίντεο Money is Power. Αυτό ίσω με κρατά μακριά από ολοκληρωτική απομάκρυνση. Να σημειώσω εδώ ότι η θεραπεύτριά μου αμφισβητεί ότι με κρατά μόνο αυτό. Παρατηρεί ότι σε περίοδου κρίση. Θέματα υγείας, εμπλέκομαι περισσότερο από όσο λέω ότι θέλω να εμπλέκομαι. Περιμένεις ακόμη να σε αγαπήσω. Και ίσως όταν ήσουν ένα παιδί, κάποιες στιγμές που ήσουν άρρωστο να σου δείξα μια κάποια τρυφερότητα και αυτό να δουλεύει υποσυνείδητα συνείδητα μέσα σου τώρα. Θυμός, ενοχές, άγχος, απόγνωση, μίσος. Ένα μείγμα συναισθημάτων που ξυπνά όταν οι γονείς μου έρχονται στο προσκήνιο. Είτε αυτό σημαίνει ένα απλό τηλεφώνημα, είτε εισαγωγή στο νοσοκομείο. Η χειριστικότητα, η αδιακρισία και ο έλεγχος της μάνας μου μπορεί να γίνουν αφόρητα. Και αυτό βαφτίζεται ενδιαφέρον από την ίδια και την κοινωνία γύρω μου. Ίσως ενίοτε και μέσα μου, όταν τη συγκρίνω με τον πατέρα μου, ο οποίος δεν μου έχει δώσει ποτέ ένα χαρτζηλίκι, δεν με είχε πάρει ποτέ ένα τηλέφωνο όταν σπούδαζα εκτός της πόλης μου ή στο στρατό, αλλά και γενικά, δεν μου έχει πάρει ούτε ένα δώρο, δεν θυμάμαι να λέει ούτε ένα καλό λόγο για μένα. Δεν ξέρει καν τι δουλειά κάνω και πού δουλεύω. Η μάνα μου από την άλλη υποκαθιστούσε το ρόλο αυτό, παίρνοντα κάθε μέρα ή δύο φορέ τη μέρα τηλέφωνο, παρότι με ενοχλούσε, φέρνοντα με σε δύσκολη θέση, επικρίνοντα τι επιλογέ μου και βάζοντα με σε δεύτερη μοίρα σε σχέση με τον πατέρα μου και τον πρώτο μου αδερφό. Δεν πιστεύω ότι ενδιαφερθήκε ποτέ για τι συναισθηματικέ μου ανάγκε παρότι φαίνεται συναισθηματική και ευσυγκίνητη, μου δίνει την εντύπωση μιας αδίστακτης μέγερας. Και αυτό είναι. Αλλά το παίζει καλούλα. Θυμάμαι τη στάση της όταν πριν λίγα χρόνια της είπε ότι είμαι γκέι. Δεν έδειξε καμία αντίδραση, ούτε θετική, ούτε αρνητική. Σιώπησε για λίγο και σκέφτηκε να με ρωτήσει αν είμαι ενεργητικός ή παθητικός. Ακαλά. Ακαλά την ίδια σιωπηρή και ουδέτερη στάση εξέλαβα από το τηλέφωνο όταν έπειτα από τέσσερα χρόνια παραμονής μου σε άλλη πόλη της ανακοίνωσα τηλεφωνικότητα επιστρέψω. Σαν όλα να περνούν μέσα από ένα φίλτρο υπολογισμού το οποίο βρίσκεται καλά κρυμμένο πίσω από το προσωπείο της δραματοποίησης, της θυματοποίησης και του συναισθηματισμού. Η μαμά σου νομίζω έχει κάποια στοιχεία ιστριωνικά. Η ιστριονική διαταραχή προσωπικότητα είναι μια διαταραχή που ανήκει στο β' πλέγμα που και αυτή αποτελεί κατά τη γνώμη μου τύπο προσωπικότητας περισσότερο παρά διάγνωση και έχει να κάνει με τους ανθρώπους που είναι drama queens, τους ανθρώπους που δραματοποιούν τα πάντα, τους ανθρώπους που κλαίγονται. Παρά τον εγωκεντρισμό, την αδιαφορία και ξεκάθαρη κακομεταχείριση από τον άντρα της και πατέρα μου, τον έχει σαν Θεό, είναι η προτεραιότητά τη το σκληρό ναρκωτικό τη. Αγάπη μου είναι δυο ναρκίσει μαζί. Ξεκάθαρα. Δυο ναρκίσει μαζί είναι. Διαφορετικά στυλάκια να Ο πατέρα σου είναι κακοήθης και παραμελητικό. Η μητέρα σου είναι ευάλωτη ναρκισίστρια, αλλά πάλι ναρκισίστρια. Κρυφονάρκισου δηλαδή. Παλιότερα τη λυπόμουν και προσπαθούσα να τη συμβουλέψω, να τη βάλω λογική, να τη πω ότι δικαιούται να κάνει το ένα και το άλλο μέσα και έξω από το σπίτι. Ω που κατάλαβα ότι ματαιοπονώ και ότι όλοι είμαστε υποχείρια της νοσηρή της νοτροπίας και εξάρτηση. Επιτέλου το κατάλαβες. Ενώ κουράζει και εκνευρίζει συγγενεί και παιδιά, όλοι τη θεωρούν καλό άνθρωπο που ίσω κακόπεσε. Την κακομοίρα. Την κακομοίρα. Το αποτέλεσμα είναι ότι όταν μιλώ με αδέρφια και συγγενείς για τη διπλή υπόσταση του κακού δεν μπορώ να συνεννοηθώ. Εδώ να αναφέρω ότι διαφωνώ ότι ο ή συνεξαρτόμενος συνεξαρτόμενη κάνει κακό μόνο στον εαυτό του. Αν είναι γονέας κάνει και στα παιδιά του. Αν είναι υποδιευθυντής κάνει και στους υπαλλήλους του κτλ. Συμφωνώ μαζί σου και το έχω πει και εγώ αυτό το πράγμα ότι το να είμαστε συνεξαρτόμενοι επηρεάζει και τους ανθρώπους που έχουμε κοντά μας και τους ανθρώπους για τους οποίους έχουμε ευθύνη. Μπορεί άρα και κάποιος κάποια να είναι ταυτόχρονα συνεξαρτόμενος και να αρκισός. Αισθάνομαι ότι η μητέρα μου ήταν συνεξαρτώμενη με το σύζυγό της και να με τα παιδιά της. Νομίζω ότι η μητέρα σου... Είναι πιο πιθανό να είχε ένα πιο ευάλωτο στυλ ναρκισισμό από τον πατέρα σου, αλλά είναι οι δυο μαζί. Και γι' αυτό και έχουν παραμείνει και τόσα χρόνια. Και γι' αυτό και τον έχει και πολύ ψηλά. Την περίοδο αυτή κάνω ομαδική ψυχοθεραπεία. Με έχει βοηθήσει να εκφραστώ. Μα το είπες και πριν. Με έχει βοηθήσει να εκφραστώ, να αναγνωρίζω ότι αισθάνομαι, να κατανοήσω συναισθηματικά τι δυσκολίε μου, να γίνω πιο ανοιχτό, πιο προσεγγίσιμο. Ωραία, χαίρομαι που σε βοηθάει. Ανακαλύπτοντα το κανάλι σου, νιώθω ότι φωτίστηκαν πιο καλά δυσάρεστε και δυσλειτουργικέ πτυχέ τη προσωπικότητά μου σαν να έγινε η εικόνα πιο ευδιάκριτη και η Λεζάντα πιο κατανοητή. Πιο συγκεκριμένα κατάλαβα ότι έχω τάσει συνεξάρτησης με άτομα με ναρκισιστικά κακοποιητικά στοιχεία. Υπάρχει έλξη και από τις δύο πλευρές, αν και τελευταία τίνω να αναγνωρίζω καλύτερα σε σχέση με παλιά τις κόκκινες σημαίες. Μπράβο αγαπή Βασικά τίνω να αναγνωρίζω καλύτερα τι νιώθω Παρότι μετέπειτα να ζητώ κατευθύνσει, διευκρινήσει, αμφισβητώ αυτό που νιώθω, φοβάμαι τη σύγκρουση, μετράω τη γνώμη του κόσμου και άλλα αυτοϊπονομευτικά. Το γεγονό και μόνο ότι αναγνωρίζει την τάση σου για να συνεξάρτηση, το γεγονό και μόνο ότι υπάρχει τον κάτι σου και το ακού, έστω κι αν είσαι ακόμα σε μια διαδικασία ανάρρωση που δεν τα καταφέρνει πάντα να το ακούσει επιτυχώ, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. το καταλαβαίνει ότι υπάρχει. Τον κατ' σου. Δυστυχώ έχω χαμηλή αυτοεκτίμηση και μάλλον αναζητώ σχέσει ω ετερόφωτο. Ωστόσο, επειδή φοβάμαι ότι η γενετή κατάρα εντό εισαγωγικών τη κακοποίηση με ακολουθεί, παραμένω για δεκαετίε μόνο μου ερωτικά, φοβούμενο τη συνέπειε τη εγκύτητα και υπομένοντα παράλληλα μια μίζερη συναισθηματική ουδετερότητα μοναξιά. Άλλωστε, κάθε προσπάθεια ερωτική σύνδεση είναι και μια οδυνηρή επανάληψη. Έχει μιλήσει για τη χημεία μεταξύ δύο ανθρώπων την έλξη μέσα από, τις μυρωδιές. από τι μυρωδιέ. Από ό,τι φαίνεται, έλκομαι από κακοποιητικού ή στην καλύτερη περίπτωση παραμελητικού. Πώ μπορεί να τα βάλει κάποιο με τη βιολογία, Πώ μπορεί να νικήσει κάποιο τη βιολογική ανάγκη και έλξη, Εκτό και αν αποδεχθεί ότι έτσι είναι τα πράγματα και εκπαιδευτεί να συμβιβάζεται σε μια ασφαλή κατάσταση χωρί έρωτα, ξορκίζοντα μακριά τις επικίνδυνες έλξεις. Αισθάνομαι ότι ζω μια μακρόχρονη ασφαλή στασιμότητα με κάποια σύντομα διαλύματα ψυχοπαθολογικής έλξης. Σε ένα λεπτό εδώ πέρα να διευκρινίσουμε κάτι. Εάν κάνουμε αυτό το πείραμα, που κάποιοι το έχουν κάνει, τώρα δεν θέλουμε ακριβώς πότε ποιος και πού για να το περιγράψω με ε, ακρίβεια, όμως μιλάμε για ανθρώπου. Ε, πες ότι ένας ομοφιλόφιλος άνδρας για παράδειγμα ε, μπει σε αυτή τη διαδικασία ε, την πειραματική να του κλείσουν τα μάτια και να, να μπει σε ένα μικρό δωμάτιο και να μπουν δέκα διαφορετικοί ομοφιλόφιλοι άνδρες μέσα σε εκείνο το δωμάτιο τους οποίους δεν θα μπορεί να τους δει αλλά θα μπορεί να αγγίξει το χέρι του πάνω στο δέρμα τους και να τους μυρίσει. Με τον ίδιο τρόπο και ένα ετεροφιλόφιλο άντρα να του κλείσουν τα μάτια και να μπουν 10 ετεροφιλόφιλε γυναίκε σε εκείνο το δωμάτιο και ούτω καθεξής. Αυτό που έχει παρατηρηθεί είναι ότι 6 στα 10 άτομα από θέμα αφή και μυρωδιά θα είναι σεξουαλικά συμβατά. Αυτό δεν είναι το ίδιο με την ψυχοπαθολογική έλξη. Όταν νιώθεις ψυχοπαθολογική έλξη, σε τραβάει σεξουαλικά ένα άτομο ένα από εκείνο το 60% των ατόμων που θα σε τραβούσαν σεξουαλικά αλλά κύριος λόγος της ψυχοπαθολογικής έλξης δεν είναι η μυρωδιά αλλά είναι η ψυχοπαθολογική ταύτιση ότι είσαι θήτης και συναντάς το θύμα, ότι είσαι θύμα και συναντάς το θήτη αυτό που είπα για τη μυρωδιά έχει να κάνει με τη σεξουαλική ερωτική συμβατότητα Όχι με την έντονη ψυχοπαθολογική έλξη Ίσως να κάνω trauma bonding, τραυματικό δέσιμο δηλαδή, λόγω της συσχέτισης με τους γονείς μου, με τους συμμαθητές μου στο γυμνάσιο, τρομερή απομόνωση και bullying, με τον πρώτο μου σύντροφο όταν ήμουν 20 χρονών. Φοβερή κακοποίηση και υποτίμηση για δύο χρόνια. Τραυματικό δέσιμο είναι όταν κάποιο μας τραυματίζει, μας κακοποιεί και αυτό μας φαίνεται οικείο, επειδή έτσι μας αγαπούσαν οι γονείς μας, τραυματίζοντας μας, έτσι μας αγαπούσαν, τόσο εγώ έτσι μας αγαπούσαν. Και το τραυματικό δέσιμο γίνεται με ανθρώπου οι οποίοι μα δίνουν λίγο τυράκι, μετά μα κακοποιούν. Μα δίνουν λίγο τυράκι, μετά μα κακοποιούν. γίνεται το τραυματικό δέσιμο. Ω λύση συντροφικότητα όλα αυτά τα χρόνια είχα τα φιλικά δεκανίκια, δηλαδή φίλου σου, τα οποία όμω. όπως όπω πρόσφατα συνειδητοποίησα, ήταν κυρίω συνεξαρτητικέ σχέσει με ενάρκησου. Θεωρούσα μάλλον τη φιλία ω την πιο ασφαλή επιλογή συσχέτησης. Δυστυχώ, τον τελευταίο χρόνο καταλαβαίνω πόσο ύπουλα κακοποιητική και συνεξαρτητική μπορεί να είναι μια φιλική σχέση. Με πικρία, φόβο αλλά και ένα αίσθημα απελευθέρωση, στα 42 μου χρόνια απομακρύνθηκα από δύο άτομα που είχαμε τότε πολύ στενή σχέση. Λοιπόν, αν έχει έναν άρκησο στη ζωή σου, το λέει το χτωράμανι αυτό, ανοίγουν οι πόρτε και για πολλού άλλου να να έρθουν στη ζωή σου. Όσο εξακολουθεί να έχει σχέσει με του γονεί σου, τόσο πιο εύκολα θα μπαίνουν κι άλλοι να στη ζωή σου. Καταλαβαίνω ότι ο τρόπος που σχετίζομαι είναι προβληματικός. Ίσως κι εγώ προκαλούσα, τροφοδοτούσα, δεν έβαζα όρια. Νομίζω τροφοδοτούσες και δεν έβαζες όρια να προκαλείς. Δεν νομίζω να προκαλείς κάποιον να γίνει ενάρκησος. Από μόνος του είναι ενάρκησος, δεν χρειάζεται καμία πρόκληση. Μακάρι να καταλάβαινα νωρίτερα. Μακάρι να έφευγα νωρίτερα. Μακάρι να αρχίσω σύντομα να έλκω και να έρχομαι από υγιεί προσωπικότητε. Αν δεν πα no contact με του γονεί σου, αν δεν πα no contact με τη μάνα σου, δεν θα το επιτυχεί αυτό. Πρέπει οπωσδήποτε να πα no contact. Μακάρι πρωτίστω να γίνω ο ίδιο υγιή προσωπικότητα. Σου το εύχομαι ολόκαρδα. Φοβάμαι τη μοναξιά, φοβάμαι την ανυμποριά. Την Έχω κάνει κάποιε νέε γνωριμίε και είμαι ανοιχτό να κάνω κι άλλε. Άραγε θα υπήρχαν οι αν δεν υπήρχαν οι συνεξαρτόμενοι. Ναι, θα υπήρχαν. Ναι, θα υπήρχαν. Και όταν πάψει εσύ να είσαι, είσαι συνεξαρτώμενο, θα εξακολουθούν να υπάρχουν ναρκισί. Απλώ δεν θα μπορούν να σε αγγίξουν εσένα. Αγαπητή Θέκλα, ευχαριστώ και πάλι για τα βίντεο σου που με βοήθησαν να συνειδητοποιώ πράγματα για εμένα. Και επειδή εκτιμώ ιδιαίτερα τι αυτοαποκαλύψει σου, ευχαριστώ το σύμπαν εντό εισαγωγικών που δεν προχώρησε σε ακαδημαϊκή καριέρα, με αποτέλεσμα, οι γνώση. η φροντίδα και η γενναιοδορία σου... να είναι τόσο προσβάσιμες. Ευχαριστώ. Εύχομαι κάποια στιγμή να καταφέρω να σε ευχαριστήσω και από κοντά. Με αγάπη. <συσχελίδι> <συσχελίδι> και έχει και update. Για δύο εβδομάδες δεν απαντούσα στη μητέρα μου... στα καθημερινά της τηλεφωνήματα... Κάποια στιγμή το κατάβαλα και με παίρνει πια κάθε 7 ή 10 μέρες, μπορεί και παραπάνω. Δεν πηγαίνω στις προσκλήσεις της για φαγητό ή όπως λέει για να με δει γιατί είναι μόνη. Επίσης σταμάτησα την ομάδα. Επίσης σταμάτησα να μιλώ με τον κολλητό μου. Νιώθω μοναξιά και απελευθέρωση μαζί. Βασικά και πριν το ίδιο ένιωθα χωρίς την απελευθέρωση. Ελπίζω να, να αξίζει το ρίσκο. Δεν είναι εύκολο να κάνεις νέους φίλους μετά από κάποια ηλικία, ωστόσο προσπαθώ. Πώς μπορεί κάποιο να είναι γονέας του εαυτού του άραγε, ελπίζω να καταλάβω. Έχω κλείσει ραντεβού με μία ψυχολόγο και ελπίζω να με βοηθήσει, λοιπόν. Φίλε, έχουμε τόσα πολλά κοινά. Πάρα πολλά κοινά. Πάρα πολλά κοινά. Ήταν διαφορετικοί γονεί, μα. <laughs> Έχει διάφορα. Διάφορα στυλ. Έχει διάφορα στυλ. Δεν ήταν η ίδιοι με του Κουσού. Είδα διαφορετικέ οι δυναμικέ, αλλά το. Η Σούμα η ίδια. Δυο <Γυο> τέτοιοι μαζί. Λοιπόν, και το μπέρδεμα το ίδιο και η συνεξάρτηση η ίδια και ο φόβος της μοναξίας και της ανυμπόριας και το να πηγαίνει συνέχεια σαν έγα και να τρίβεσαι πας του βοσκού βέργα. Υπάρχει μια κυπριακή παροιμία που λέει η έγα, η πάει και πας του τη βέργα. Η έγια πάει και πά πας του βοσκού τη βέργα. Που σημαίνει η έγα πάει και τρίβεται πάνω στη βέργα του βοσκού. Ο βοσκό χτυπάει τι αίγε, τι κατσίκε με τη βέργα του, αλλά η κατσίκα πάει και τρίβεται πάνω στη βέργα. Και αυτό είναι μια παροιμία η οποία δείχνει ακριβώ το πρόβλημα των θυματοποιημένων ανθρώπων, των κακοποιημένων παιδιών και των συνεξαρτημένων ανθρώπων και αυτών που έχουν τραυματικό δέσιμο. Του ελκύει το τραυματικό δέσιμο. Ταυτίζουμε σε πολλά σημεία με αυτά που λε και για το κομμάτι της ψυχοπαθολογική ψυχοπαθολογικής και για το κομμάτι του ότι σε περιόδους που έχει είτε εσύ είτε οι σου προβλήματα υγείας είναι πολύ πιο πιθανό να έρθεις σε επαφή και να... ή να επιδιώξεις να έχεις επαφή και να να είπα να τραυματιστείς, σε καταλαβαίνω και είμαι σίγουρη και θα στο γράψουν και στα σχόλια ότι σε καταλαβαίνουν πάρα πολλοί από του ανθρώπου εδώ στην κοινότητα μα, στην ψυχοκοινότητα μας, την ψυχοεκπαιδευτική. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μοίρασμα. Ε... Δεν είναι τόσο φοβιστική η μοναξιά. Δεν είναι τόσο φοβιστική όταν καταφέρει να τη μετατρέψει σε μοναχικότητα και καταφέρνει να τη μετατρέψει σε μοναχικότητα κυρίω όταν κλείσει παντελώ την πόρτα να μην μπαίνει κανένα νάρκησο μέσα στη ζωή σου. Κανένα όμω. Δηλαδή εκεί που κάνει την υπέρτατη πράξη αγάπη προ τον εαυτό σου την υπέρτατη πράξη προστασίας προς τον εαυτό σου και δεν κάνεις πλέον κανένα συμβιβασμό και δεν έχεις πλέον μεσοβέζικες σχέσεις γιατί περί μεσοβέζικες σχέσεις πρόκειται το να διατηρείς σχέση με τη μάνα σου η οποία είναι τόσο παρεμβατική, ελεγκτική, δραματική και ούτω καθεξής όταν το κάνεις αυτό τότε ανοίγει ένας υπέροχος κόσμος τον οποίο δεν έχει κανένα νόημα αν δεν έχεις γκόμενο ή γκόμενα δεν έχει κανένα νόημα αν δεν έχει super -duper -wow φίλους, αυτό που έχει νόημα είναι ότι καθημερινά ξυπνάς και χαίρεσαι να ζεις τη μέρα σου με ελευθερία, πραγματική. Να ορίζεις τον εαυτό σου, θα ξαναγεννηθείς και ταυτόχρονα παράλληλα με την ψυχοθεραπεία και την Καθημερινή ψυχοεκπαίδευση. Σήμερα μου στείλει μια κοπέλα ένα μήνυμα που λέει: Κυρία Θεκλέ, σα αγαπώ πάρα πολύ. Πέρσι που είχα πρόβλημα, σα άκουγα εντατικά. Τη έβαλα καρδιά, αλλά Έπρεπε να τις γράψω ότι αν παρακολουθείς εντατικά και όταν δεν έχεις πρόβλημα, τα ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο, τότε θα είναι πολύ λιγότερο πιθανόν να αντιμετωπίσεις πρόβλημα στο μέλλον. Φαντάζομαι ότι με άκουγε η κοπέλα μετά από κάποιο χωρισμό, μετά από κάποια απογοήτευση. Ε, η ψυχοεκπαιδεύση, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να είναι συνεχής. Γιατί ακούγοντα ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο, διαβάζοντα ψυχοεκπαιδευτικά βιβλία, μπουστάρουμε τον εαυτό μα. Είναι σαν να είμαστε πολύ νισταγμένοι και πίνουμε καφέ. <άχε> <λά> <λίλιο> <λίλιο> πίνουμε καφέ τακτικά για να ξυπνήσουμε. Ή τέλος πάντων είμαστε πεινασμένοι και τρώμε τακτικά για να χορταίνουμε χρειάζεται καθημερινή, καθημερινός εμβολιασμό με ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο. Γιατί δεχόμαστε τόσο πολύ πλήση εγκεφάλου από την pop κουλτούρα, από διάφορα κανάλια της pop κουλτούρας, από την τηλεόραση, από τις διαφημίσεις, από τις ειδήσει, από τα social media, με τόσα από προσανατολιστικά μηνύματα που είναι χρήσιμο, είναι χρήσιμο να παίρνουμε μια δόση ψυχοεκπαίδευση καθημερινά. Αυτού λεχθέντο, αν κάποιο που ακούει αυτό το βίντεο δεν έχει πατήσει εγγραφή στο κανάλι μα, να πατήσει. Να πατήσει και το καμπανάκι να του έρχονται ειδοποιήσει όποτε ανεβαίνουν βίντεο, που είναι συνήθω καθημερινά στι 5 το απόγευμα. Και επίση, αν ο καθένα από εμά παροτρύνει έναν άλλον άνθρωπο να κάνει εγγραφή στο κανάλι μα, θα φτάσουμε κατευθείαν τι 160.000 εγγραμμένου και όχι τι 100 που έχουμε βάλει στόχο για να αλλάξουμε πίστα και να πάρουμε και την πλακέτα του YouTube των 100.000 συνδρομητών. Λοιπόν, έχει την αγάπη μου, φίλε. Ξέρω τι εννοεί όταν έγραψε γράμμα σε μια φανταστική μητέρα. Πώ μπορούμε να γίνουμε γονεί του εαυτού μα με το να αρχίσουμε να προστατεύουμε τον εαυτό μα, με το να διώξουμε όλου του κακοποιητέ του εαυτού μα από το προσκήνιο, και με το να αγαπήσουμε επιτέλους αυτό το κακοποιημένο μικρό παιδί που κουβαλάμε μέσα μας. Μας το εύχομαι. Mm. Μια μεγάλη νοερή αγκαλιά. Mm.